το γκρέμισμα γίνεται εύκολο. Γίνεται εύκολα σε λίγες μόνο ώρες. Το να οικοδομήσεις ένα μέλλον που να βασίζεται σε γερά θεμέλια είναι το δύσκολο. Όχι λοιπόν για να δημιουργήσετε, όχι για να χτίσετε, αλλά για να γκρεμίσετε και για να εκδικηθείτε. Για να εκδικηθείτε μια Ελλάδα που προχώρησε μπροστά όταν άφησε πίσω της συλλογικά και έχει, το πιστώνω και στη δική σας παράταξη, όταν συλλογικά άφησε πίσω της το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς και τα σύνδρομά της. Για να εκδικηθείτε μια παράδοση που χτίστηκε απέναντι σε ό,τι πρεσβεύει, επαναλαμβάνω, και η δική σας παράταξη. Γιατί η Ελλάδα της μεταπολίτευσης είναι δημιούργημα και της δικής σας παράταξης. Μα πάνω απ' όλα, για να εκδικηθείτε την αριστερά, τον πολιτικό σας αντίπαλο, που ξέρετε ότι η δύναμή του βρίσκεται στην ασίγαστη δίψα των ανθρώπων για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Στο ερώτημα λοιπόν, γιατί επιχειρείτε τώρα αυτή την αντιδραστική τομή, η απάντηση είναι προφανής, κατ' εμέ. Γιατί φοβάστε, κύριε Μητσοτάκη. Παρά τα εκατομμύρια που μοιράζετε, κρατικό χρήμα, δημόσιο χρήμα, για να σας φιλοτεχνούν ως κυρίαρχο και άτρωτο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αλήθεια, μιας και το θυμήθηκα αυτό. Πόση αυτογελιοποίηση μπορείτε να αντέξετε, κύριε Μητσοτάκη? Ανακοινώσατε μετά από 2,5 μήνες καθυστέρηση τη λίστα της ντροπής, που αποδεικνύει ότι μοιράσατε 20 εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων φορολογούμενων στο πίσω γραφείο του Μαξίμου, ξέρετε αυτό, μπαίνοντας στο ισόγειο πίσω από τη σκάλα. Εκεί τα μοιράσατε, λες και ήταν λεφτά της οικογένειάς σας.